Να συνδεθούμε τώρα ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Γιώργο Ελευθερίου. Κύριε Ελευθερίου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Μαραβαλίδη. Χρόνια σας πολλά σε εσάς και τους τηλεθεατές μας. Χρόνια μας πολλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την υπατήτιδα, γιατί είναι σημαντική ανησυχία των γονέων που ακούνε για αυτά τα κρούσματα υπατήτιδα σε Ευρώπη και Αμερική. Σήμερα είχαμε έναν συναγερμό το μεσημέρι για πιθανό κρούσμα στην Ελλάδα. Ευτυχώς βγήκαν αρνητικές εξετάσεις. Αλλά τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς για να το εντοπίσουν έγκαιρα? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί με σιγουριά κάποιος παράγοντας λίμωξης, κάποιος ιός δηλαδή που να προκαλεί αυτή την υπατήτιδα. Είναι υπό διερεύνηση. Σίγουρα δεν έχουν εντοπιστεί κανένας από τις 5 κατηγορίες των ιών που συνήθως προκαλούν υπατήτιδα. Και βέβαια δεν υπάρχει καμία συσχέτιση, γιατί ακούστηκε και αυτό, με το εμβόλιο. Απολύτως καμία. Οι γονείς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση όταν δουν τα παιδιά τους να έχουν μια διαθεσία, ιδίως αν είναι μικρά 2 με 5. Αν έχουν γαστρεντερικές διαταραχές, κάνουν μετούς. Αν δουν υπέρχρωση των ούρων, γίνουν δηλαδή πολύ πιο σκούρα, και αποχρωματισμό των κοπράνων. Και βέβαια αν δουν ίκτερο. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα που δίνει μια υπατήτιδα. Το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι ελαφριά η μορφή υπατήτιδα στα περισσότερα παιδιά. Στο εξωτερικό, στη χώρα μας, δεν έχουμε ακόμα διαπιστωμένο κρούσμα. Και γενικά θα έλεγα να μην υπάρχει μεγάλη ανησυχία, αλλά να είμαστε σε γρήγορση. Εμείς ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχουμε ενημερώσει, μετά από έγγραφο του ΕΟΔΗ και τους ιατρικούς συλλόγους όλης της χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν τους γιατρούς μέλη τους, για να είμαστε όλοι σε ετοιμότητα. Από εκεί και πέρα αναμένουμε τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών για να δούμε αυτή η μορφή υπατήτηδας στα παιδιά πού ακριβώς οφείλεται, γιατί δεν το ξέρουμε ακόμα, αν υπάρχει κάποια συσχέτιση με τον κορονοϊό, γιατί σε κάποια από αυτά τα παιδιά βρέθηκε ότι υπήρχε και κορονοϊός, αλλά όχι σε όλα, και είμαστε σε αναμονή. Θα έλεγα να είμαστε σε επιφυλακή, αλλά σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται πανικός. Είσαστε ξεκάθαρος. Τώρα, είχαμε ρεκόρ εξόδου πασχαλινής αυτή την περίοδο, ρεκόρ των τελευταίων πανδημικών ετών. Πολλοίς κόσμος που είχε μείνει στα σπίτια του τα προηγούμενα 2 χρόνια ξαναπήγε στο χωριό, ξαναπήγε στην ελληνική περιφέρεια. Και εδώ πέρα κάποιοι λένε για πιθανούς κινδύνους ότι υπάρχουν πολλά μέρη στην Ελλάδα τα οποία είναι εντός εισαγωγικών παρθένα σε ό,τι αφορά τον κορονοϊό και πρέπει να προσέξουμε ακόμα παραπάνω. Εσείς τι συστήνετε? Θα πρέπει να κρατάμε τα γνωστά πλέον μέτρα σε όλους μας. Τα έχουμε πει τα τελευταία 2 χρόνια πολλές φορές. Εφόσον είμαστε σε χώρους που υπάρχει συγχρονισμός, θα πρέπει να φοράμε τη μάσκα μας, να κρατάμε αποστάσεις, να πλέμε τα χέρια μας συχνά. Και θα έλεγα, εάν επισκεφτόμαστε παππούδες και γιαγιάδες σε χωριά τα οποία είναι απομακρυσμένα ή απομονωμένα και δεν έχουν έρθει σε επαφή, θα έπρεπε τουλάχιστον να κάνουμε ένα self-test ή rapid test, ακόμα καλύτερα. Αυτό ως μέτρο προσωπικής ευθύνης. Δεν υπάρχει επίσημη σύσταση. Αλλά τουλάχιστον να ταξιδεύουμε υγιείς, να ξέρουμε ότι δεν παίρνουμε μαζί μας τον ιό όσο μπορούμε να το ξέρουμε. Ακριβώς. Να ξέρουμε ότι θα πάμε στους παππούδες και στις γιαγιάδες μας και δεν θα τους αφήσουμε υπόλοιμα από την επίσκεψή μας στον κορονοϊό. Είναι μέτρο προσωπικής ευθύνης και εγώ πραγματικά θα το συνέστησα αυτό σε όλους όσους επισκέπτονται κυρίως απομακρυσμένες περιοχές, γιατί μεγάλες πρωτεύουσες νομών είναι όλες έχουν έρθει πλέον σε επαφή, ειδικά με την Ωμικρον 2 που πλέον είναι η κυρίαρχη μετάλλαξη. Αυτά σε γενικές γραμμές, και βέβαια για άλλη μια φορά θα έλεγα ότι εφόσον δεν έχουμε εμβολιαστεί, να το πούμε για μια ακόμα φορά, θα πρέπει να εμβολιαστούμε. Υπάρχει ήπη αποκλιμάκωση, όπως βλέπετε. Όχι, απλά γενικό. Αυτό φαίνεται ότι οι τηλεθεατές ανησυχούν. Γιατί? Γιατί στην ελληνική περιφέρεια υπάρχουν πάρα πολλά μικρότερα χωριά, τα οποία μένουν τον υπόλοιπο χρόνο με ελάχιστους μόνιμους κατοίκους, κυρίως μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, και ξαφνικά αυτές τις εορταστικές περιόδους γεμίζουν από επισκέπτες. Πολλοίς κόσμος πηγαίνει πίσω στο χωριό του για το Πάσχα. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία φαίνεται ότι είναι που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Πολύ σωστά το θέτετε. Βεβαίως και θα έλεγα και κάτι ακόμα. Αν ο παππούς μας και η γιαγιά μας δεν έχει εμβολιαστεί, που το θεωρώ απίθανο και αν έχει γίνει και απαράδεκτο, θα έλεγα να μην πάμε και καθόλου σε αυτόν τον εμβολιαστό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που σας είπα πριν, ως μέτρο στοιχειώδης προστασίας, όχι για μας, αλλά για αυτούς που θα πάμε να επισκεφτούμε, ειδικά αν είναι υπερήλικες, είναι να έχουμε ένα rapid test ή ένα self test τουλάχιστον αρνητικό πριν πάμε να κάνουμε την επίσκεψή μας. Είσαστε ξεκάθαρος. Θέλω να πούμε και μια κουβέντα για το Paxlovid, αλλά πρώτα μια κουβέντα για τη Σαγκάη.
Γιατί βλέπουμε στην άλλη πλευρά του πλανήτη μια πόλη 25 εκατομμυρίων να είναι ουσιαστικά σε πανικό, στο πιο ασφυκτικό lockdown που μπορεί να φανταστεί ανθρώπινος νους. Με οδηγίες από drones, σκυλιά ρομπότ στους δρόμους να δίνουν επίσης οδηγίες και να παρακινούν για περισσότερα τεστ. Μερική εκένωση, βγάζουν τους αρνητικούς και αφήνουν μόνο τους θετικούς. Και από αυτά τα 25 εκατομμύρια που έχει γίνει αυτό το lockdown, έχουμε 11 νεκρούς σε ένα 24ωρο και 36 συνολικά. Και εδώ βλέπουμε εμείς τα δικά μας που είμαστε κοντά στο 70. Εμείς που είμαστε λιγότερο από το ημισή Σαγκάη η χώρα μας σε πληθυσμό, έχει τα διπλάσια και κρούσμα. Πώς το λένε, διπλάσιους και νεκρούς. Θανάτους, ναι. Κοιτάξτε, μιλάμε για μία άλλη χώρα, έναν άλλο πολιτισμό. Στο δυτικό κόσμο τέτοια μέτρα δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τις κοινωνίες. Ακολουθούν μια άλλη πολιτική, την πολιτική της μηδενικής έκθεσης στον κορονοϊό. Mm-hmm. Και γι' αυτό βλέπουμε αυτά που βλέπουμε. Πάντως, επειδή ακούγονται και φήμες ότι πιθανώς να υποκρύπτεται κάτι καινούριο, αυτή τη στιγμή θέλω κι εγώ μαζί με όλους τους άλλους επιστήμονες να πω ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση ότι έχουμε να κάνουμε με κάτι άλλο εκτός από τα γνωστά στελέχη του κορονοϊού. Νομίζω ότι αυτή η αντιμετώπιση δεν θα βοηθήσει τελικά, διότι η Ωμικρον 2, αν μιλάμε για αυτή τη μετάλλαξη, ούτως ή άλλως θα ξεφύγει και θα βρει τον τρόπο να μολύνει τον πληθυσμό. Θεωρώ ότι η πολιτική που ακολουθεί το σύνολο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, αλλά και της Αμερικής, είναι ενδεδειγμένη πολιτική, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε με ένα στέλεχος το Ωμικρον 2, το οποίο όποιος κολλήσει νοσεί ήπια και συγχρόνως βοηθάει στο να αυξηθεί η συλλογική ανοσία. Mm. Συνεπώς, αυτά που βλέπουμε στη Σαγκάη είναι ξένα προς τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι δυτικές κοινωνίες τον ιό. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε κιόλας να ανεχθούμε τέτοια μέτρα και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουν να νοηθεί ότι υπάρχει κάτι άλλο ύποπτο ή πιο επικίνδυνο από πίσω. Αυτό είναι το σχολείο μου. Είσαστε ξεκάθαρος. Με αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σύνδεση που είχαμε απόψε στο Δελτίο. Να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση και να σας πω καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε όλους μας.